Η σημερινή μου παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης με την πρόσφατη μετάλλαξη του ιού να εξαπλώνεται με ραγδαίους δυστυχώς ρυθμούς τόσο στη χώρα μας όσο και ανά το παγκόσμιο. Αυτό που απασχολεί τον ίδιο όσο και την κυβέρνηση αλλά και είμαι βέβαιος και τη συντριπτική πλειοψηφία από εσάς είναι η προστασία της υγείας, των ατομικών ελευθεριών, αλλά και της οικονομίας της χώρας και του καθενός ξεχωριστά. Και τα τρία τίθενται σε κίνδυνο, αφού με τις αυξημένες εισαγωγές δοκιμάζονται οι αντοχές του συστήματος υγείας, ενώ προς αποφυγή κατάρρευσης του συστήματος οδηγούμαστε δυστυχώς σε αποφάσεις που αναστέλλεται η θεραπεία μιας μεγάλης μερίδας πασχών των συμπολιτών μας. Με βάση τα στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών, 9 στα 10 άτομα που εκδηλώνουν σοβαρή συμπτωματολογία και νοσηλεύονται, δεν έχουν δυστυχώς εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ, και θέλω να το σημειώσω, στην πλειοψηφία τους είναι άτομα κάτω των 40 ετών. Η κρισιμότητα της κατάστασης καταδεικνύεται και από το γεγονός πως την εβδομάδα 8ης μέχρι 15ης Ιουλίου σημειώθηκαν 6.853 κρούσματα, ενώ κατά τη χθεσινή μέρα οι νοσηλευόμενοι έφτασαν τους 181. Τα πιο πάνω δεδομένα, φίλες και φίλοι, επαληθεύουν τις επιστημονικές διαπιστώσεις πως η νέα επικίνδυνη μετάλλαξη του ιού μεταδίδεται ταχύτατα με την διασπορά να είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Δεν είναι τυχαίο πως το ένα μετά το άλλο των κρατών επαναφέρουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που βιώσαμε στον τόπο μας και οι άλλες χώρες βεβαίως τον Μάρτιο του 2020. Παρά τα αυτά, τα μέτρα που λήφθηκαν στο παρελθόν κρίθηκαν αναγκαία γιατί τότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή προστασίας της υγείας και της ζωής από την απομόνωση, από τον εγκλεισμό. Κατά αντίθεση με τα πρώτα κύματα της πανδημίας, εδώ και μερικούς μήνες, χάρη στην επιστήμη, ο πληθυσμός προστατεύεται πλέον μέσα από τα προγράμματα εμβολιασμού. Η κυβέρνηση, στην επιθυμία της να θωρακίσει τον κάθε πολίτη και να αποφύγει ανάλογα με το παρελθόν μέτρα, εξασφάλισε υπερδιπλάσια του πληθυσμού εμβόλια. Φίλες και φίλοι, οι ενώπιον μας επιλογές για επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος ήσαν δύο. Ή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ή μέσα από άλλα μέτρα η ενθάρρυνση της απόφασης για εμβολιασμό του συνόλου του πληθυσμού. Σεβόμενοι το δικαίωμα επιλογής των πολιτών, δεν ακολουθήσαμε αυτό που σωρία χώρων έπραξε, καθιστώντας δηλαδή τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Επιλέξαμε μέτρα που στόχο έχουν την προστασία των πολλών από την αδιαφορία ή αν θέλετε την επιλογή των ολίγων και τα οποία θα ανακοινωθούν στις 6 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας και τον Επίτροπο του Πολίτη. Αγαπητοί συμπολίτες, θέλω να είμαι σαφής. Πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι να διαχωρίσει τους πολίτες σε εμβολιασμένους ή μη. Θέλω να το επαναλάβω. Ο σεβασμός μας είναι δεδομένος προς το δικαίωμα επιλογής του κάθε πολίτη. Την ίδια ώρα όμως, έχουμε ως πολιτεία το καθήκον να προστατεύσουμε το δικαίωμα ζωής και εργασίας του συνόλου των πολιτών. Γι' αυτό και η αυστηροποίηση της απόφασης για επίδειξη δελτίου ασφαλείας του λεγόμενου Safe Pass έχει ως στόχο να μην τεθεί σε κίνδυνο το σύστημα υγείας της χώρας,
διασφαλίζοντας έτσι την υγεία των πολιτών. Να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που συνακόλουθα συνδέονται με θέσεις εργασίας. Να μην τεθεί σε κίνδυνο το δικαίωμα απρόσκοπτης απόλαυσης των ελευθεριών των όσων έχουν εμβολιαστεί. Είναι για τούτο που δεν επιτρέπεται εξυπαιτιότητα των λίγων να κινδυνεύσουν οι πολλοί. Οι λίγοι να αποστερήσουν την ελευθερία των πολλών. Οι λίγοι να απειλούν την κοινωνική συνοχή και να περιορίσουν το δικαίωμα των πολλών να επιστρέψουν σε συνθήκες πλήρους κανονικότητας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος πως συμμερίζεστε τις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μου, ακόμη και αν δεν είναι επιθυμητά τα όσα μέτρα έχουν εξαγγείλει ή θα εξαγγείλουμε, αν μου επιτρέπετε, το απόγευμα. Θα ευχόμουν να είχαμε άλλες επιλογές. Όμως θα πρέπει να γίνει συνείδηση πως οι επιστήμονες διαπιστώνουν πως ο ιός θα είναι πλέον μέρος της ζωής μας για άγνωστο ακόμη χρόνο. Γι' αυτό και είναι η άποψή τους πως μόνο μέσω του εμβολιασμού θα επιτευχθεί το συντομότερο η ενίσχυση του τείχους ανοσίας του πληθυσμού. Θέλω να πιστεύω πως οι στόχοι που έχουν τεθεί και η όλη προσπάθεια είναι κοινή και θα τύχει τη στήριξη του συνόλου της κοινωνίας, των πολιτικών δυνάμεων, της Εκκλησίας, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των οργανωμένων συνόλων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των εργαζομένων και επιχειρήσεων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τα όσα εξ ανάγκης είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε δεν αποτελούν την αυθαίρετη δική μας άποψη. Αποτελούν την τεκμηριωμένη θέση της επιστημονικής κοινότητας. Πως είτε εμβολιαζόμαστε, είτε θα νοσήσουμε με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Είναι η ώρα που με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά και αίσθημα αλληλεγγύης, ο καθένας ξεχωριστά, να πάρουμε την υπόθεση της ζωής και της υγείας όλων στα δικά μας χέρια. Να γίνουμε αυτή τη φορά η συνέχεια της αλυσίδας εμβολιασμού και όχι διάσπασης της. Μιας αλυσίδας που θα οδηγήσει στην οριστική απαλλαγή και προστασία από την πανδημία. Θέλω να πω πως σας εμπιστεύομαι, γιατί δοκιμαστήκαμε σε χειρότερες από τη σημερινή κρίση και όλοι μαζί καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γι' αυτό και σας.